Στο σημερινό βίντεο θα δούμε το πώς μπορείς να καθαρίσεις τις θήκες. Είσαι από αυτούς που και σένα κυτρινίζουν και δεν ξέρεις πώς θα τις καθαρίσεις. Με σαπούνι και νερό η αλήθεια είναι δεν καθαρίζουν. Σήμερα θα δούμε το πώς μπορείς εύκολα και γρήγορα να καθαρίσεις τις διάφανες θήκες. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσει να δείτε τέτοια βίντεο, φυσικά περιμένω να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe. Αλλά οι περισσότεροι από εσάς βλέπετε αυτά τα βίντεο δεν είστε εγγεγραμμένοι σε αυτό το κανάλι. Το σημερινό βίντεο δεν θα γυρίσετε στο στούντιο προφανώς, γιατί θέλουμε νερό. Οπότε φεύγουμε από εδώ και πάμε στο μπάνιο. Όχι σε αυτό το μπάνιο, σε ένα άλλο μπάνιο. Σήμερα θα δούμε το πώς μπορείς να καθαρίσεις την κίτρινη θήκη του κινητού σου. Πολλές φορές οι θήκες, κυρίως οι διάφανες, κυτρινίζουν και είναι απέσιες. Έτσι. Οπότε θα σας δείξω σήμερα έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο να καθαρίζεις τις θήκες του κινητού σου. Γενικότερα, αλλά επειδή είναι για iPhone, εμείς θα δείξουμε κυρίως για iPhone. Λοιπόν, ελάτε μαζί μου. Λοιπόν, προφανώς θέλουμε μπάνιο, μία θήκη, δεν κάνω διαφήμιση, μία οδοντόκρεμα και μία οδοντόβουρτσα. Παίρνουμε θήκη. Δεν χρειάζεται να γεμίσουμε νερό το τέτοιο προφανώς. Είσαι σαν να την πλύνουμε λίγο, να την βρέξουμε χωρίς το κινητό. Αν και όχι ότι θα έχει πρόβλημα, απλά εντάξει, καλό είναι χωρίς το κινητό. Λοιπόν, και τώρα που την έχουμε βρέξει, την τεινάζουμε. Και η θήκη κυρίως κυτρινίζει απ' έξω, αλλά εμείς θα την καθαρίσουμε και μέσα. Δεν χρειάζεται να βάλουμε σαπούνι πρώτα, κατευθύνουμε την οδοντόκρεμα. Ωραία, βάζουμε λίγο οδοντόκρεμα. Αν πάρετε και αυτή που λευκαίνει τα δόντια, αυτή την, που έχει μέσα τα μεταλλικά, πώς τα λένε, τα τέτοια, καθαρίζει λίγο καλύτερα γιατί λευκαίνει κιόλας. Αλλά δείτε τώρα, παίρνουμε τη βουρτσίτσα και καθαρίζουμε. Θα μυρίζει και ο δοντόκρεμα μετά. Προφανώς η δοντόβουρτσα δεν είναι αυτή που χρησιμοποιείται η κανονική σας δοντόβουρτσα. Παίρνετε μια πρόχειρη, αυτή που έχει η μαμά σας. Καθαρίζετε και τρίβετε πάρα πολύ καλά και τις γωνίες. Γιατί άμα δεν την καθαρίσετε καλά θα σας βγαίνει η θήκη μισή κίτρινη, μισή άσπρη, γιατί όντως θα καθαρίσει αρκετά καλά με την οδοντόβουρτσα και την οδοντόκρεμα. Και μετά μέσα, βάζετε και μέσα προφανώς, αν δεν έχετε προσθέτετε λίγο οδοντόκρεμα μέσα στη θήκη, γιατί ναι μεν καθαρίζει απ' έξω, αλλά, ναι μεν κυτρινίζει από έξω, αλλά έχει και μέσα κυτρινίλα. Οι οδοντόβουρτσες έχουν μέσα το λευκαντικό για να λευκαίνει τα δόντια. Οπότε η κυτρινίλα με την οδοντόβουρτσα φεύγει πάρα πολύ. Τρίβουμε πάρα πολύ καλά. Βλέπετε ότι έχει αρχίσει η κυτρινίλα και φεύγει. Η οδοντόκρεμα έχει αρχίσει και την κυτρινίζει. Να μου φύγει από τα χέρια. Τώρα θα δείτε όλη τη βρώμα να βγαίνει μέσα στο νερό. Εντάξει, το τρίβετε λίγο ακόμα. Εντάξει, τώρα έχει ασπρίσει αρκετά, αλλά θέλει λίγο ακόμα. Easy. Και μετά, το δεύτερο και βασικό, μόλις καθαρίσεις πάρα πολύ καλά με την οδόκρεμα και το ξεβγάλεις πάρα πολύ καλά, παίρνεις λίγο απορριπαντικό ρούχων. Ωραία. Και τη βουτάς μέσα στο απορριπαντικό ρούχων, το οποίο δεν έχω τώρα. Και την αφήνεις μέσα να μουλιάσει για λίγο και τη βγάζεις και είναι πέντα κάθαρη και άσπρη. Καμία σχέση πως ήταν πριν. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Έτσι λοιπόν και εσύ τώρα μπορείς, πρέπει να κόψω το έτσι λοιπόν, μπορείς και εσύ πλέον να πλένεις τη θήκη σου πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα με τον τρόπο που σου έδειξα. Αν σου αρέσει να νιώθεις για βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Επίσης δεν ξεχνάς, teamj.gr, και μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.